Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11 στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στον πρώτο όροφο της Λεωφόρου Δημοκρατίας 1 στην Κομωτινή, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 εκλογή Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την Κυριακή συνεδριάζει ξανά το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως συνεδριάζουν και όλα τα δημοτικά αλλά και τα περιφερειακά συμβούλια σε όλη την χώρα, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προεδρίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια, καθώς επίσης και την εκλογή των νέων μελών στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι μια ειδική συνεδρίαση όπου η διοίκηση θα προτείνει το δικό της πρόεδρο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η ΔΕ Αντιπολίτευση θα προτείνει το δικό της αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η συνεδρίαση θα γίνει 11 η ώρα και νομίζω ότι είναι μια καθοριστική συνεδρίαση για τα επόμενα 2,5 χρόνια πώς θα λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις με ορίζοντα την αξιολόγηση μίλησε στην πρωινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης η βουλευτής δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαρά Κεφαλίδου. Γίνεται Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αλλά διανομή χωρίς ανάπτυξη και το συνεχίζω. Γίνεται ανάπτυξη με βαριά φορολογία. Γιατί αν καταλάβατε, εγώ τουλάχιστον την Παρασκευή ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να απαντάει στον κύριο Λεβέντη, δύο πράγματα κατάλαβα. Πρώτον, ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα ενημερώνεται μόνο εάν κάποιος πρόεδρος κόμματος ζητάει ενημέρωση. Δεν θεωρεί δηλαδή ο κύριος Τσίπρας υποχρέωσή του να ενημερώνει για τις εξελίξεις. Ο κύριος Τσακαλώτος δεν μας έχει πει τίποτα επίσημα για αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Χουλιαράκης ομοίως. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μας είπε ότι συμφωνήσαμε. Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε είναι ότι συμφωνήσαμε πώς θα συμφωνήσουμε. Αυτή είναι η συμφωνία. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά και το μόνο που ξέρουμε είναι. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Όχι, μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψετε. Γιατί λέτε δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν έχουν συμφωνήσει ότι θα πάρει και αντίμετρα. Το πρώτο δεν είναι μια τι αλλαγή. Αντίμετρα, να σας πω. Έχετε τα δεδομένα. Συμφωνήσανε ότι αν έχουμε 3,5% και μπορέσουμε και πάρουμε μετά τη λήξη του προγράμματος το 2019 πάνω από 3,5% το πλεόνασμα αυτό το ανεβάσουμε, τότε ισόποσα είμαστε 0,5 πάνω από το 3,5. Τότε θα μπορέσουμε να πάρουμε αντισταθμιστικά. Η έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Συλλόγου Υπηρωτών Νομού Ροδόπης προκειμένου να αποχωρήσει από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής προχώρησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Πετρίδη να επισημαίνει ότι δεν επιτεύχθη συνεννόηση. Παρόν στη συνεδρίαση ήταν και ο διευθυντής του 13ου Δημοτικού Σχολείου, Θόδωρος Νικολαίδης, ο οποίος έκανε ολιγόλεπτη παρέμβαση όπως και εκπαιδευτική του ίδιου σχολείου. Του σχολείου, του 13ου, δεν βρισκόμαστε εδώ με διάθεση επιτυχίας. Πραγματικά, για να θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις λειτουργικές.